σκηνές ροκ ανάμεσα στον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Γιώργο Παπανδρέου εκδηλήχθηκαν στη Βουλή. Παπανδρέου Γεώργιος. Το 3 δεν υπάρχει, ρε Πρόεδρε. Ο πρώην Πρωθυπουργός μόλις έχει καταψηφίσει το άρθρο 2 για τις τράπεζες και αποχωρεί ατάραχος από την Ολομέλεια. Ναι στο 1, όχι στο 2. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος που τον παρακολουθεί δείχνει ευνηδιασμένος. Σηκώνεται και εκείνος από τη θέση του και τον ακολουθεί κατά πόδας. Μόλις ο Γιώργος Παπανδρέου μπαίνει στο γραφείο του, ο πρόεδρος του Πασόκ κυριολεκτικά εισβάλλει στο χώρο, χτυπώντας την πόρτα. Η οργή του είναι έκδηλη, κυριολεκτικά εκτός εαυτού. Οι φωνές του παγώνουν τους άνδρες ασφαλείας στην είσοδο. Είναι ντροπή αυτό που έκανες. Δεν μίλησες σε κανέναν για τη στάση σου. Ούτε απευθύνθηκες σε κανέναν για να ενημερωθείς για τη ρύθμιση που καταψήφισες. Προσβάλλεις την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος χτυπάει ό,τι βρει μπροστά του. Του απευθύνεται με σκληρές εκφράσεις. Το ξέσπασμά του συνεχίζεται. Ο Γιώργος Παπανδρέου προσπαθεί να δικαιολογήσει τη στάση του για το όχι στο άρθρο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αφήνοντας υπονοούμενα ότι η πτώση του τον Νοέμβριο του 2011 ήταν από τους τραπεζίτες. Αν είχες κάποιο θέμα, θα μπορούσες να έρθεις σε εμένα ή να έρθεις να μιλήσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό που έκανες ήταν πολιτική αλητεία. Τι θέλεις, να ρίξεις την κυβέρνηση? Είμαι πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και δεν μπορώ να ψηφίσω τέτοιο πράγμα. Ο πρόεδρος του Πασόκ αποχωρεί χτυπώντας με δύναμη την πόρτα. Μπαίνει φωνάζοντας στο γραφείο του που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Εκεί τον περιμένουν παγωμένοι οι στενοί του συνεργάτες. Ακολουθούν σκηνές έντασης με τη λέξη διαγραφή να ακούγεται συνεχώς από το στόμα του κυρίου Βενιζέλου. Ο Παναγιώτης Ρήγας, ο Χρήστος Πρωτόπαπας, ο Δημήτρης Καρίδης και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος που είναι παρόντες προσπαθούν να σταθμίσουν τα δεδομένα. Λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα, αποφασίζουν να μην διαγράψουν τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Απόστολο Κακλαμάνη, που επίσης δήλωσε παρόν στο ίδιο άρθρο. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος συντάσσει μια σκληρή δήλωση αποδοκιμασίας, χωρίς να κατονομάζει τα δύο στελέχη. Δεν έχει συνεπώς κανείς το ηθικό και πολιτικό δικαίωμα να εμφανίζεται ως δήθεν πιο ευαίσθητο στα θέματα αυτά από τους σημερινούς βουλευτές του Πασόκ που σήκωσαν και σηκώνουν το βάρος της κρίσης χωρίς να κατέχουν καμία θέση ευθύνης και δεν ανέχονται ούτε άμεσες ούτε έμεσες προσβολές. Οι υποκρισίες και τα προσωπικά πολιτικά παιχνίδια είναι αυτά που οδήγησαν τη χώρα και το πολιτικό σύστημα στη σημερινή του κατάσταση. Στις 3 τα ξημερώματα έρχεται η απάντηση από τον Γιώργο Παπανδρέου. Με τα ίδια ακριβώς λόγια επιστρέφει τους χαρακτηρισμούς. Πράγματι, οι υποκρισίες και τα προσωπικά πολιτικά παιχνίδια είναι αυτά που οδήγησαν τη χώρα και το πολιτικό σύστημα στη σημερινή του κατάσταση. Αυτές τις πρακτικές είναι που οφείλουμε να ανατρέψουμε. Πράγματι, ουδής έχει το ηθικό και πολιτικό δικαίωμα να εμφανίζεται ως δήθεν πιο ευαίσθητος από τους βουλευτές του Πασόκ, που από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η κρίση, σήκωσαν και σηκώνουν ένα βάρος που δεν τους αναλογεί. Όλοι κρινόμαστε από την παράταξη και τον ελληνικό λαό. Το ίδιο έντονη ήταν η φραστική επίθεση και στον Απόστολο Κακλαμάνη, όταν εκείνος δήλωσε παρόν στο άρθρο για τις τράπεζες. Αγώνη στο 2, ναι στο 3. Μπροστά στα έκπληκτα μάτια του Προέδρου της Βουλής, ο κύριος Βενιζέλος σηκώνεται από τη θέση του, πηγαίνει οργισμένος προς το μέρος του κυρίου Κακλαμάνη και του λέει φωνάζοντας: Είσαι υποκριτής. Η στάση σου είναι προσβλητική απέναντι σε όλους τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν είπες καν νωρίτερα στην ομιλία σου ότι έχεις πρόβλημα. Νωρίτερα πάντως ο Απόστολος Κακλαμάνης στην ομιλία του δεν είχε αφήσει να φανούν οι προθέσεις του. Θα βάλετε χωριστά σε ψηφοφορία τις τροπολογίες των υπουργών και μετά τα άρθρα. Για να μας υποχρεώσουμε να καταψηφίσουμε τα άρθρα τα οποία θέλουμε να τα ψηφίσουμε, κάνοντας μεγάλη αβαρία. Μεγάλη αβαρία. Η επόμενη μέρα βρίσκει πολλούς βουλευτές να αποδοκιμάζουν τον πρώην Πρωθυπουργό στις δημόσιες παρεμβάσεις τους, αλλά και στελέχη της επιρροής Παπανδρέου να παίρνουν το μέρος του. Ο κ. Παπανδρέου, αν θέλει να μας το πει, ας άρχισε να μας το πει στη Βουλή. Είναι ντροπή αυτή η συμπεριφορά απέναντι στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ακύρωσε την ταυτότητα του Πασόκ ότι αποτελεί το κόμμα το οποίο πιστεύει στη σταθερότητα και στην έξοδο της χώρας από το μνημόνιο. Σημαντικό πολιτικό λάθος η στάση του Γιώργου Παπανδρέου στη Βουλή. Τον καλό να ξεκαθαρίσει τη στάση του, ώστε όλοι να γνωρίζουμε τι πρόκειται να συμβεί στο εξής. Θα έπρεπε να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του επί του πολυνομοσχεδίου στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, η οποία συνεδρίασε για αυτόν ακριβώς το λόγο. Πάντως η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος είναι όχι απλώς ηθικό και πολιτικό δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση νομίζω.